Και θα πάμε τώρα στον Θεόκλητο Καρυπίδη, ο οποίος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Springfield και παλιός αθλητής. Μεταξύ άλλων, αθλητικός ψυχολόγος, τον οποίο θα καλημερίσουμε μάλλον, γιατί με τη διαφορά της ώρας εκεί είναι πρωί. Καλημέρα λοιπόν. Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα στους ακροατές σας. Η ώρα είναι 11 και 10 περίπου το πρωί. Εσάς σας βρίσκουμε στο Springfield. Σας παρακαλώ πολύ να μου μιλήσετε στον Ελληνικό. Θεόκλητος. Ναι, Θεόκλητος, εάν σε βρίσκουμε στο Springfield. Όχι, αυτή τη στιγμή έχω φύγει. Είμαι στην περιοχή της Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Και είχα ανέβει μόνο για τις εκδηλώσεις του Hall of Fame την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Θέλω έτσι να μας μεταφέρεις την προσωπική σου εμπειρία, πώς το έζησες όλο αυτό και κυρίως πότε ξεκίνησε η πρωτοβουλία που πήρατε να τον καλέσετε τον Νίκο Γκάλη στο Πανεπιστήμιο, στο Springfield, και όλο γενικά όλο αυτό που ζήσατε, γιατί νομίζω ήταν ένα γενικότερα διήμερο, τριήμερο που κράτησαν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε και στον κόσμο το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Όλα ξεκινάνε από τον Απρίλιο, όταν, ή μάλλον, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν οι μέρες που ανακοινώθηκε ότι ο Νίκος Γκάλης θα είναι στο Hall of Fame, θα ενταχθεί στο Hall of Fame. Mm-hmm. Οπότε κάναμε μια συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή, με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και είπαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να φέρουμε τον Νίκο Γκάλη στο Πανεπιστήμιο, και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για εμάς, για όλο τον Ελληνισμό, όμως και επειδή το Πανεπιστήμιο Springfield μετράει και πολλούς απόφοιτους, ξέρετε, εδώ και 30 χρόνια, έχει πάρα πολλούς, δεκάδες, πρέπει να είναι γύρω στους 30 απόφοιτοι από την Ελλάδα που έχουν πάρει διάφορα πτυχία. Ναι. Αυτό δεν ήταν πάρα πολύ απλή διαδικασία, γιατί τότε έμαθα ότι όσοι εντάσσονται στο Hall of Fame, όσοι μπασκετμπολίστες μπαίνουν στο Hall of Fame, τις 2-3 ημέρες που βρίσκονται εκεί στο Springfield είναι η ιδιοκτησία του οργανισμού Hall of Fame, ο οποίος έχει αποσπαστεί και ανήκει στο NBA. Είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την επίσημη διοίκηση αυτού του οργανισμού για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή την επίσκεψη στο πρόγραμμα του κ. Γκάλη. Μάλιστα. Αυτό μας πήρε μερικούς μήνες για να το κατορθώσουμε να γίνει. Mm-hmm. Οπότε μέσα στο καλοκαίρι πήραμε και το οριστικό OK του Hall of Fame, και φυσικά θέλαμε και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Γκάλη ότι θα δεχτεί να παρευρεθεί σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Mm-hmm. Για να συντομεύσω λίγο την ιστορία μου, έφτασε η μέρα Παρασκευή που ήταν το πρωινό της επίσημης ένταξης, που όλοι είδατε την ομιλία του και όλοι είδατε την παρουσίαση στο θέατρο το βράδυ. Εκείνο το πρωινό λοιπόν ήρθε ο κύριος Γκάλης με την οικογένειά του, συνοδευόμενος από ανθρώπους του Hall of Fame και από τους πολύ καλούς του φίλους στο πανεπιστήμιό μας, όπου βρίσκεται το πρώτο μουσείο του μπάσκετ. Υπάρχει ο χώρος ο οποίος πρωτοπαίχθηκε το μπάσκετ, ένας μικρός χώρος, πολύ μικρότερος από τις διαστάσεις σημερινές. Και είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται και διάφορα εκθέματα, μεταξύ άλλων και η αίτηση που έκανε ο Dr. Naismith για να πρωτομπεί στο πανεπιστήμιο, η αίτηση που έκανε για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, καθώς και το πρώτο φύλλο αγώνος που μετράει πόσα χρόνια, 130 χρόνια. Μάλιστα. Είναι ένα τετράδιο το οποίο φοβόμαστε να το ακουμπήσουμε. Μετά από τόσα χρόνια, όντως. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι ο κύριος Γκάλης έδειξε πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι, γιατί ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη είναι και πάρα πολύ απλή. Από την πρώτη στιγμή μας έκανε να σταθούμε τόσο πολύ άνετα, γιατί σας κρύβω ότι είχαμε μια αγωνία για το αν θα του αρέσει, αν θα περάσει όμορφα, αν θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση αντάξια του ονόματός. Ναι, γιατί είναι και ένας μύθος, για να μίζω γύρω από το όνομά του έχει. Πραγματικά, πραγματικά. Και ξέρετε, εμείς οι Έλληνες τον αισθανόμασταν ακόμη περισσότερο αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει για εμάς. Οι Αμερικανοί τον γνώρισαν από κοντά και έμαθαν τα επιτεύγματά του, όμως σας διαβεβαιώνω ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Από την πρώτη στιγμή μας έκανε να αισθανθούμε υπέροχα. Και αυτό που μου μένει ως γεύση είναι ότι ο ίδιος το χάρηκε και του άρεσε τόσο πολύ. Και αυτό φαινότανε. Οπότε μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτό δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε. Ήρθε με την οικογένειά του, που σας είπα, ξαναγήθηκε στους χώρους του μουσείου, συνομίλησε με όλο τον κόσμο, δεν αρνήθηκε σε κανέναν ούτε μία φωτογραφία ούτε ένα αυτόγραφο. Με την ίδια χαρά το έκανε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και διοργανώθηκε μια εξαιρετική τελετή. Μάλιστα. Στην οποία συμμετείχαν αρκετοί ομογενείς, έτσι. Δεν είναι και ο καθηγητής ο κ. Ψημόπουλος, από ό,τι μάθαμε. Ο κ. Ψημόπουλος είναι συνδιοργανωτής και ο κ. Ψημόπουλος ήταν και από τους ανθρώπους οι οποίους δουλέψαμε από την αρχή όλη αυτή την τελετή.
τι, και μάλιστα ο ίδιος εκπροσωπεί και τον ακαδημαϊκό κόσμο της Βοστόνης, καθώς είναι καθηγητής, είναι μέλος της Διοικητικού Συμβουλίου στο Αθλητικό Τμήμα του Harvard, και επίσης εκπροσωπούσε και την Ελληνική Προξενική Αρχή της Βοστόνης, που είναι μια πολύ ψηλή θέση. Και ήταν και κάποιοι άλλοι ακαδημαϊκοί από το Harvard και το MIT, από τη Βοστόνη που ταξιδέψανε, καθώς και από το Springfield, γιατί υπάρχει και εκεί πέρα μεγάλη ελληνική κοινότητα. Μάλιστα. Πώς τον εκτάξει για την ομογένεια, το αντιλαμβανόμαστε, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και μια εκδήλωση την οποία την ετοιμάζατε αρκετούς μήνες, όπως μας είπατε. Θέλω να μου πείτε, οι Αμερικανοί, εντάξει, ασφαλώς έλειπε πάρα πολλά χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας έλεγε και ο ίδιος, είχε πάρα πολλά χρόνια να επισκεφθεί και εκεί που μεγάλωσε, το γυμνάσιο που πήγε, το Union, το Seton Hall, το κολέγιο του. Πώς τον υποδέχτηκαν και γενικότερα πώς συναναστράφηκαν μαζί του εκείνες τις μέρες? Πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ γνωστός μπασκετμπολίστας σε όλο τον κόσμο ο κύριος Γκάλης. Η αλήθεια είναι ότι οι νεότεροι Αμερικανοί δεν γνώριζαν ακριβώς το μέγεθος της μπασκετικής του αξίας. Όμως οι μεγαλύτεροι και αυτοί οι οποίοι είναι άνθρωποι του αθλητισμού ήξεραν πολύ καλά ποιος είναι, και κοντά σε, και όταν ξεδιπλώνονταν όλα τα επιτεύγματά του και στις ομιλίες και στις εκδηλώσεις και στο Hall of Fame το βράδυ, όταν γίνονταν όλα αυτά, φουσκώναμε και εμείς περισσότερη υπερηφάνεια, γιατί ο κύριος Γκάλης μας εκπροσωπεί και εκπροσωπεί και όλους τους Έλληνες. Τον αντιμετώπισαν και τον υποδέχτηκαν πάρα πολύ θερμά όλοι. Πρέπει να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο μας ήταν όλη η ηγεσία του Πανεπιστημίου, από την πρόεδρο τη Δόκτωρα Κούπερ, από τους αντιπροέδρους, από τον Μπρίτανη μέχρι και τους διευθυντές των αθλητικών τμήματων και τους προπονητές του μπάσκετ. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που τον συναναστρέφει. Από τον, μάλιστα, ο coach του μπάσκετ των ανδρών και οι coach των γυναικών είχαν φέρει και αθλητές του για να τον παρουσιάσουν ως πρότυπο και να κάνουν και ένα επιπλέον μάθημα. Και το βράδυ που πήγαμε στην εκδήλωση, ο κ. Γκάλης πάλι είχε μια περίοπτη θέση σε όλη αυτή την διοργάνωση, γιατί εκτός από το αμερικανικό κόσμο και το NBA, εκπροσωπεί και τους διεθνείς αθλητές. Ναι, επειδή υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία του International Hall of Famers. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι ο έκτος μόλις παίκτης που δεν έχει παίξει στο NBA και γίνεται δεκτός στο Basketball Hall of Fame. Αυτό από μόνο του, νομίζω, δείχνει το μέγεθος του αθλητού αυτού. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι είναι πολύ πατριώτες άνθρωποι και έχουν την πατρίδα τους και τη σημαία τους πάνω απ' όλα. Οπότε όταν ακούνε ότι ένας άνθρωπος είναι εθνικός ήρωας σε μια χώρα, αυτό από μόνο του αποτελεί τίτλο τιμής. Δηλαδή ήταν εντυπωσιασμένοι με το γεγονός ότι ο κύριος Γκάλης είναι ο super hero, ο υπερήρωας μιας ολόκληρης χώρας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτούς. Τους άγγιξε πάντως και η ομιλία του, νομίζω, έτσι όπως είδαμε και εμείς το βίντεο στην εκδήλωση, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός και με το περιστατικό που ανέφερε, με τη γυναίκα που το σταμάτησε στο δρόμο. Φάνηκε από το γεγονός ότι σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και τον αποθέωσαν στην κυριολεξία, όπως όταν μεγαλουργούσε με τα καλάθια του τότε στα γήπεδα. Ακριβώς. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι γενικότερα η αμερικανική νοοτροπία στα αθλητικά πράγματα έχει να κάνει κυρίως με την προσωπικότητα, με τη διάπλευση της προσωπικότητας. Επειδή η βάση του αμερικανικού αθλητισμού είναι τα κολέγια, ο κολεγιακός αθλητισμός, εκεί πέρα, το έχω ζήσει και εκ των έσω, εκεί πέρα πρώτα απ' όλα φροντίζουν οι άνθρωποι να είναι εκπαιδευτές και να διαμορφώσουν προσωπικότητες σωστές καταρχήν και ύστερα στους αθλητές. Και ο κύριος Γκάλης μετέφερε αυτή όλη την νοοτροπία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ήταν πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος ως άνθρωπος, αλλά όταν ήταν και ως αθλητής. Γι' αυτό και το παράδειγμά του και τα λόγια του αγγίζουν πάρα πολύ τον Αμερικανό πολίτη και τον τρόπο που έχει μάθει να βλέπει τον αθλητισμό. Και να φανταστείτε ότι όταν ήρθε τότε στην Ελλάδα, τότε το ελληνικό μπάσκετ, εντάξει, ήταν ένα άθλημα το οποίο ήταν σαφώς υποδέστερο του ποδοσφαίρου, 100%, και ήταν ο πρώτος ο οποίος με τον coach Ιωαννίδη στη συνέχεια εισήγαγαν τις διπλές προπονήσεις στο μπάσκετ. Τότε ήταν άγνωστη λέξη η διπλή προπόνηση. Ναι, πολλά πράγματα εξελίχθηκαν από τότε, από τη δεκαετία του 80.
Εγώ θεωρώ ότι έφερε τον επαγγελματικό τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και παράλληλα με αυτό έφερε και το marketing. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Γκάλτς ήταν ο πρώτος αθλητής ο οποίος έκανε και διαφήμιση στη τηλεόραση. Ναι, δηλαδή ήξερε πολύ καλά από την Αμερική, αυτά τα βλέπουμε τώρα φυσικά, τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτός ήξερε πολύ καλά ότι για να μπορέσει να διαδοθεί αυτό το άθλημα και να έχει επιτυχία πρέπει να μπει σε όλα τα σπίτια, πρέπει να το μάθει ο κόσμος και να το αγαπήσει και να έρθει κοντά. Γι' αυτό και στις ομιλίες του ανέφερε και το πρωί στο Πανεπιστήμιο ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε μία μπασκέτα σε κάθε σπίτι και ένα γήπεδο μπάσκετ σε κάθε παιδική χαρά έξω στους δρόμους. Γιατί έτσι απόκτησε μια λαϊκή βάση αυτό το άθλημα. Και αυτή είναι η πολύ σημαντική επιτυχία. Έφερε τον επαγγελματισμό και το μάρκετινγκ σε μια Ελλάδα που αθλητικά ήταν πρωτόγονη. Πάντως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οποίες ζείτε και εργάζεστε, έχει... μιλάμε τώρα για τη Μέκα του μάρκετινγκ και το είδαμε και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Όλο το πακέτο δηλαδή έχει και μια τέτοια νοοτροπία και ένα τέτοιο χαρακτήρα, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Οι Αμερικανοί έχουν καταφέρει κάτι πολύ που είναι λίγο ξένο για εμάς, όμως βαδίζουν και εμείς αυτά τα χνάρια ως Ευρώπη. Έχουν καταφέρει να συνδυάσουν το αθλητισμό ως ιδεώδες με το κέρδος. Ναι. Γιατί για να είμαστε και ρεαλιστές, είναι η πατρίδα του καπιταλισμού, είναι η πατρίδα του μάρκετινγκ και η πατρίδα της προώθησης του προϊόντος. Οπότε στη βάση του ότι ο αθλητισμός κάνει καλό και ότι είναι πολύ σημαντικός για την διαμόρφωση χαρακτήρα, έχουν εισάγει και το κέρδος και έτσι πλασάρουν τα προϊόντα τους και το παραμικρό είναι συζητημένο όμως στην διαφήμιση και στην προώθηση ενός προϊόντος. Με μια κουβέντα ξέρουν πολύ καλά πώς να προωθούν ένα προϊόν, όποιο και αν είναι αυτό. Είτε είναι ένα αξιοθέατο, είτε ένας αγώνας μπάσκετ, είτε μια εκδήλωση απονομής βραβείων. Σωστά. Πάντως, για τους παλιότερους και τους ενταγμένους στο χώρο, προπονητές, γενικότερα μπασκετάνθρωπους, τα όσα είχε πετύχει στο σύντον χώρο ο Νίκος Γκάλης ήταν πραγματικά σπουδαία εκείνη την τετραετία στο κολέγιο. Και μάλιστα, για όσους δεν το γνωρίζουν, που φαντάζομαι λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι, στο δεύτερο γύρο του draft είχε επιλεγεί από τους Boston Celtics μαζί με τον Larry Bird, ο οποίος ήταν παρόν στην εκδήλωση. Ήταν ο Larry Bird εκεί πέρα και μάλιστα έχετε πολύ δίκιο. Γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως, ο κολεγιακός αθλητισμός είναι κάτι, είναι μια τεράστια βιομηχανία στην Αμερική. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι πολλοί Αμερικανοί προτιμούν να βλέπουν αγώνες κολεγιακού πρωταθλήματος, τους τελικούς, στο ποδόσφαιρο, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, γιατί εκεί πέρα πραγματικά πέφτουν κορμιά. Εκεί πέρα το θέαμα είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ σκληρά. Πολύ σκληρές συμμάχες, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι προσπαθούν να γίνουν επαγγελματίες. Ναι. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό περνάει στα draft. Το ότι έγινε draft τον Γκάλης για να πάει στο NBA αποτελεί ένα 2% από όλους τους αθλητές που αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο συγκεκριμένο άθλημα του μπάσκετ. Ναι. Αυτό είναι βάση ερευνών, αυτό το στοιχείο προκύπτει από έρευνες που έχουν κάνει. Μόνο 1-2% των αθλητών του κολεγιακού πηγαίνουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της επιτυχίας το να γίνει draft και σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, βέβαια δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν είχε παίξει τελικά στο NBA με τους Boston Celtics. Εδώ στον Άρη, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αισθανόμαστε υπερήφανοι και τυχεροί και εγώ προσωπικά που τον είδαμε, που τον ζήσαμε ως παίκτη τα κατορθώματά του. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι νεότεροι σε ηλικία, όπως μας είπατε ότι οι νεότεροι Αμερικανοί δεν τον ήξεραν, που να τον ξέρουν τον άνθρωπο, μας ρωτάνε εμάς τους μεγαλύτερους τι ήταν πια που έκανε τόσο σπουδαίο τον Νίκο Γκάλη, γιατί αρκούνται σε κάποια βιντεάκια. Δεν έτυχε να τον παρακολουθήσουν διαζώσεις και γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί που τουλάχιστον εμείς τον προλάβαμε και τον είδαμε στο γήπεδο. Πρέπει να σας πω την προσωπική μου τοποθέτηση σε αυτό το τι ήταν πια αυτός ο Γκάλης, γιατί δεν σας κρύβω ότι πρώτη φορά του συναναστράφηκα προχθές. Και δηλαδή του έσφιξα το χέρι και μιλήσαμε. Ήταν η πρώτη μας διαζώση σε επικοινωνία, το έλεγα σαν αθλητή μόνο. Αυτός ο άνθρωπος έχει φως, έχει ενέργεια. Αυτό είναι που κατά την άποψή μου τον κάνει πολύ μεγάλο. Γιατί έχουν πέρασει και άλλοι αθλητές που βάζουν πολλά καλάθια.
Ναι. Όμως η ενέργεια που κουβαλάει ο κύριος Γκάλης είναι κάτι ξεχωριστό. Και δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι κάτι που φαντάζομαι θα συμφωνήσω και ο ίδιος αν το άκουγε με κάποιο τρόπο, ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων που είχαν τόσο πολύ ενέργεια. Δηλαδή, έχω μιλήσει με τον κύριο Γιαννάκη στο παρελθόν, με τον κύριο Φασούλα. Αυτοί όλοι, και να μην αρχίσουμε να αραβιάζουμε ονόματα τώρα, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν και με αιχμή του δόλαντος στον Νίκο Γκάλη έκαναν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, δεν θέλω να παραγνωρίσω τη σημασία της ομάδας και τη σημασία κίνησης της εθνικής ομάδας που ήταν άνθρωποι πολύ ξεχωριστοί και δώσανε την όθηση για κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω, σε αυτές τις κουβέντες που κάνατε, σας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει. Το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ήταν τόσο μεγάλη ένταση της στιγμής και θέλαμε όλοι τόσο πολύ να ρουφήξουμε εκείνη την ημέρα και ήταν και αυτός τόσο πολύ, όχι αναστατωμένος, ήταν πολύ έτσι χαρούμενος που φαινότανε ότι είχε πολύ μεγάλη λαχτάρα που δεν είχαμε χρόνο να κουβεντιάζουμε ούτε για το παρελθόν ούτε για το μέλλον. Ζούσαμε πραγματικά όλοι αυτό που συνέβαινε και ζούσαμε τη μεγάλη χαρά τη δική του και όλων των Ελλήνων μαζί. Σε αυτές τις εκδηλώσεις βέβαια το ενδιαφέρον, το ζουμί που λέμε εμείς δημοσιογραφικά βρίσκεται και στα πηγαδάκια. Εκεί στις συναναστροφές δηλαδή. Και αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν τον ακολούθησαν σε αυτή τη διαδρομή στο Springfield και στην ένταξή του Hall of Fame και παλιοί του συμμαθητές και συμπαίκτες από το κολέγιο, αν δεν κάνουμε λάθος. Έτσι, ναι. Ήταν αρκετοί. Αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη, θα διακόπτω. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους τους είχε μαζί του και δεν τους αποχωριζόταν και μάλιστα μιλούσαν σαν παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και αν συνέβαινε, φώναζε τα φιλαράκια του, ελάτε να δείτε και αυτό τι έγινε, ελάτε να δείτε την πρώτη μπάλα. Δηλαδή, αυτά τα απλά τα στιγμιότυπα δίνανε άλλη γεύση σε όλη την ημέρα. Ήταν από δίπλα του και το χαίρονταν σαν φίλοι και η οικογένειά του φυσικά και αυτό προσδίδει ακόμη περισσότερο ανθρωπιά και ακόμη περισσότερο μεγαλείο. Ναι, εντάξει, φανερό, φαινόταν και από τις φωτογραφίες που είδαμε εμείς και από τα βιντεάκια ότι ζούσε την κάθε στιγμή όλο αυτό το διήμερο, τριήμερο εκεί των εκδηλώσεων ως το μεδούλι ο Νίκος Γκάλης και το άξιζε πραγματικά. Ναι, είναι ένας πολύ άξιος άνθρωπος και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα. Ναι. Και πιστέψτε μου, όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, εγώ το έχω ξαναπεί πριν από δύο μέρες, δεν θεωρούμε μετανάστες ακόμα, γιατί έχω δύο χρόνια που ήρθα και έχω κάνει κάποιες σπουδές. Ναι. Όμως και το γεγονός που ένας Έλληνας βρίσκεται στο εξωτερικό και συμβαίνουν όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα για τη χώρα, στο πρόσωπο του κύριου Γκάλη, ειλικρινά μας κάνει να ψηλώνουμε περισσότερο. Ναι. Όντως και είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας για την παρουσία του εκεί, για την εκδήλωση που κάνατε στο Πανεπιστήμιο του Springfield, όλες τις στιγμές που μοιράστηκε και μαζί σας ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και μακάρι να δοθούν ξανά τέτοιες αφορμές στο μέλλον και να τον ξαναδείτε εκεί στην Αμερική, να το κάνει λίγο πιο συχνά το δρομολόγιο γιατί είναι αλήθεια ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να πάει. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο, ότι αυτός ήταν η αρχή και έδωσε το παράδειγμα και έβαλε τα πράγματα σε έναν δρόμο. Ο ελληνικός αθλητισμός μεγαλουργεί και το ελληνικό μπάσκετ και περιμένουμε και άλλα πράγματα από τους νεότερους, όπως έχουν δείξει και θα δείξουν και στο μέλλον. Για πείτε μας λίγο κάτι, μας δίνετε και μια πάσα για αυτή την τρέλα με τον Αντετοκούμπο στην Αμερική. Ο Αντετοκούμπο ξεκινάει τελείως διαφορετικά πρότυπα από ότι ένας Νίκος Γκάλης στο παρελθόν, για να το συνδέσουμε κιόλας. Η διαφορά είναι ότι έχει μπει σε ένα σύστημα, έχει ενταχθεί σε ένα σύστημα και ακολουθεί μια πεπατημένη. Φυσικά είναι ένα τεράστιο ταλέντο και το αναγνωρίζουν όλοι οι Αμερικανοί και μάλιστα είναι πολύ εντυπωσιασμένοι. Παρόλο που δεν έχει κατακτήσει ακόμα τίτλους και δεν έχει πάρει πολλά πράγματα ακόμα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, επειδή είναι στα ξεκινήματα της καριέρας του, παρόλα αυτά η αίσθηση είναι η αίσθηση του εντυπωσιασμού. Ναι. Οπότε όλοι οι Αμερικανοί όταν αναφέρονται στο όνομα του, σε εμάς τους Έλληνες, καταρχήν κάνουν ένα λόγο, παίρνουν με το όνομα γιατί είναι δύσκολο να το προφέρουν. Ξέρετε, οι Αμερικανοί τα κόβουν όλα. Ναι. Αλλά αφού ξεπεράσουμε αυτό το πρώτο αστείακι, μετά βλέπουμε στα πρόσωπά τους πόσο εντυπωσιασμένοι είναι.
Και από εκεί φυσικά παίρνουμε και μεγάλη χαρά και εμείς, γιατί και αυτός είναι αθάξιος εκπρόσωπος της χώρας μας. Σωστά είναι. Περιμένουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον από τον Γιάννη, τον Αντετοκούνμπο. Και μακάρι να τον είχε και η εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Δυστυχώς. Θα είχαμε περισσότερο. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν και όλα αυτά. Θα πάνε καλά. Μικρός είναι ακόμη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.